που το «όλοι είμαστε απέναντι» έγινε απτή, αδιαμφισβήτητη πράξη. Είχαν περάσει 6 χρόνια από τη μέρα που τα τάγκς κατέβηκαν στην Αθήνα. Οι εκλογές ματαιώθηκαν, κάθε συλλογική δράση καταργήθηκε, κάθε άλλη σκέψη εξορίστηκε, η δημιουργία λογοκρίθηκε, η έκφραση γνώμης απαγορεύθηκε. Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνταγματάρχης, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Νικόλαος Μακαρέζος, συνταγματάρχης. Στυλιανός Πατακός, ταξίαρχος, διοικητής των τεθωρακισμένων που κατέλαβαν την Αθήνα. Βρισκόμεθα πρωενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Χέρι-χέρι, υψηλόβαθμοι ξένοι αξιωματούχοι που επισκέπτονταν τη χώρα και λεόντιες συμβάσεις με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Στην Αθήνα γιορτές Κολοσσέου και Χολιγουντιανό Kids. Στην προβεβλημένη κοινωνική ζωή, lifestyle τσάμικου, σαλονιών μόδας και σκανδάλων. Και απέναντι, 6.138 κρατούμενοι στη Γιάρο. 55 δίκες με 1.000 κατηγορούμενους καταδικασμένους σε 10.000 χρόνια φυλάκισης. Θεοδωράκης, Ρίτσος, Βάρναλης, Καζαντζάκης, απαγορευμένοι. Και ο Σεφέρης, που λίγο πριν πεθάνει, καταγράφει έναν εφιάλτη. Το στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί. Όταν πέφτει σίγη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων, αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια ως που θα με παρασύρουν. Τα στάδια ήταν ασφυκτικά γεμάτα στις εκδηλώσεις της Χούντας και το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα τον Οκτώβριο του 1968 έδωσε 92% υπέρ της. Τον Αύγουστο όμως ο Παναγούλης είχε αποτύχει να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα στην Αθηνών Σουνίου. Το Νοέμβριο, μόλις 1,5 χρόνο μετά το πραξικόπημα, η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου αποτελεί ενός άλλου είδους δημοψήφισμα. Το Φεβρουάριο του 1973 η νομική καταλαμβάνεται από φοιτητές που αντιδρούν στην υποχρεωτική στράτευση των στελεχών τους. 30.000 διαδηλωτές κατεβαίνουν στην Αθήνα. Τον Ιούνιο ο Παπαδόπουλος εκθρονίζει τον Κωνσταντίνο και γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις 14 Νοεμβρίου οι φοιτητές καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο και για 3 μέρες, έως τα ξημερώματα της 17ης, η καρδιά της Αθήνας, η σκέψη της Ελλάδας, χτυπά και βρίσκεται εκεί, στο κέντρο της πόλης. Οι διαδηλωτές που κατεβαίνουν γίνονται η ανθρώπινη ασπίδα των φοιτητών και το χέρι που ξεγυμνώνει τους απέναντι από τη δύναμή τους. Ο διοικητής της ΕΣΑ Ιωαννίδης αντικαθιστά τον Παπαδόπουλο. Στον επιθανάτιο ρόγχο της όμως η Χούντα προλαβαίνει να θυσιάσει την Κύπρο. Και τον Ιούλιο του 1974 ο λαός της Αθήνας βγαίνει στο δρόμο. Οι απέναντι γίνονται ανίσχυροι. Η Χούντα πέφτει. Και το Πολυτεχνείο γίνεται σύμβολο του αγώνα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και να δώσουμε το λόγο σε 4 φοιτητές εκείνης της εποχής. Είναι άνθρωποι που έζησαν στο πετσί τους τα γεγονότα, συμμετείχαν στην ιστορία με την προσωπική τους στάση και μας μιλούν για το τότε αλλά και για το νόημα του σήμερα. Όταν βγήκα από το Πολυτεχνείο ήμουν από αυτούς που συνελήφθησαν. Το σώμα μπορεί να πόναγε, αλλά το πνεύμα, όσο και αν φαίνονται μεγάλες αυτές κουβέντες, είναι κάτι που το έχω ζήσει και μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Το πνεύμα δεν μπορούσε να το θίξει τίποτε. Εμένα με βρίζανε, μου ρίχνανε όλων των λογιών τα χτυπήματα, ένας προπηδούσε πάνω στα πόδια μου. Ήταν τόσο
να είναι και ασήμαντοι αυτοί οι άνθρωποι. Στους περισσότερους από όσους συνελήφθησαν και βασανίστηκαν στα επεισόδια του Πολυτεχνείου, δεν υπήρχε το αίσθημα του φόβου. Ήταν τόσο μεγάλο το ηθικό ανάστημα που δεν μπορούσε να το αγγίξει ούτε σφαίρα, όπως λέμε. Το κλίμα ήταν αίτημα ελευθερίας πρώτα απ' όλα. Να είμαστε εμείς κυρίαρχοι για την τύχη μας και την προσωπική και τη συλλογική και της χώρας μας. Ψωμί, το δεύτερο στοιχείο. Κοινωνικό κράτος, εργασία για όλους. Όχι αδικίες, όχι κοινωνία δύο τρίτων, όχι κοινωνία χωρισμένη στα δύο και το τρίτο, τη βία. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου συγκαταλέγεται στα ιστορικά γεγονότα που συμβολίζουν την αντίσταση και τη διεκδίκηση της δημοκρατίας. Τι εννοούμε όμως σήμερα με την έκφραση γενιά του Πολυτεχνείου? Νομίζω ότι 18 Νοεμβρίου 1973 έπαψε να υπάρχει γενιά του Πολυτεχνείου. Μια γενιά θεωρείται γενιά αν καθορίστηκε από τα γεγονότα που έζησε και δημιούργησε. Δεν νομίζω ότι η γενιά αυτή καθορίστηκε, γιατί το μεταπολιτευτικό πολιτικό παζάρι ήταν πάρα πολύ σκληρό για να αντέξει κανείς να εξακολουθήσει να είναι ρομαντικός, ιδεαλιστής και ουτοπιστής. Η γενιά του Πολυτεχνείου είναι ένας πολιτικός όρος, μια πολιτική κατηγορία, σημαίνει οι νέοι άνθρωποι που έμπρακτα αγωνίστηκαν για την ελευθερία, αψηφώντας κάθε τι και θυσιάζοντας και τη ζωή τους. Το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ελεύθεροι αγωνιζόμενοι φοιτητές, ελεύθεροι αγωνιζόμενοι Έλληνες» είναι ένα σύνθημα πάνω στο οποίο στήθηκε ένα ολόκληρο οικοδόμημα που φτάνει μέχρι σήμερα διεκδικώντας τη διαχρονικότητα. Η τότε δύσκολη κατάσταση είχε άλλα χαρακτηριστικά. Είχε κύρια την ανελευθερία, τις διώξεις, του να μην μπορείς να εκφράσεις ελεύθερα τις απόψεις σου, να μην μπορείς να κάνεις το δικαίωμα του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε σε συλλόγους κλπ. Σήμερα δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Τα προβλήματα σήμερα είναι βέβαια οικονομικά, είναι κοινωνικά, είναι υπάρχουν πολύ δύσκολη σημερινή κατάσταση, αλλά είναι άλλη. Καμία σύγκριση. Άλλα προβλήματα, άλλα καθήκοντα, άλλες προοπτικές. Τηρουμένων των αναλογιών υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή και τότε είχαμε μια αυθαίρετη εξουσία και σήμερα έχουμε μια αυθαίρετη εξουσία. Προς Θεού δεν είναι δικτατορία σήμερα. Δημοκρατία, ελευθερία, αγώνας. Έννοιες αυτονόητες σφυριλατούν όμως διαχρονικά το φρόνημα κάθε γενιάς. Φτάνει η ώρα της κρίσης για το Καποδιστριακό και το Πολυτεχνείο, τα οποία σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας αλλά και τις αποφάσεις των Πρυτανικών Αρχών θα ανοίξουν την Τρίτη, ενώ αποφασισμένοι να γυρίσουν στα έδρανα είναι και οι καθηγητές. Νέα 24ωρη απεργία κήρυξη Ομοσπονδία των Διοικητικών Υπαλλήλων για αύριο, οπότε συνεδριάζουν και οι σύλλογοι προσωπικού των δύο πανεπιστημίων προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Με το βλέμμα στραμμένο στην ερχόμενη εβδομάδα και με την ελπίδα να μπει τέλος στο αδιέξοδο και να ανοίξει το Πολυτεχνείο, η Κωνσταντίνα, πρωτοετής φοιτήτρια στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, μας περιγράφει πώς τη χαρά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις διαδέχτηκε η απογοήτευση όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τα κλειστά αμφιθέατρα. Δεν το περίμενα καθόλου. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει εγώ η σχολή κανονικά τα μαθήματα. Ήμουν πολύ χαρούμενη. Εντάξει, τώρα έχω πέσει λίγο ψυχολογικά, αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι θα ανοίξει τελικά η σχολή. Την ίδια αγωνία με τη 18χρονη Κωνσταντίνα ζουν εδώ και 2,5 μήνες και οι γονείς της, όπως και οι γονείς χιλιάδων φοιτητών. Περιμένουν και αυτοί, ελπίζουν να ανοίξει. Δεν είναι ωραίο πράγμα, γιατί πάει χαμένος χρόνος για τα παιδιά. 24ωρη απεργία για τη Δευτέρα ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων, τον ΑΕΗ, παρά το τελεσίγραφο του Υπουργού Παιδείας ότι τα δύο πανεπιστήμια θα ανοίξουν, ακόμη και αν χρειαστεί να συλληφθεί όποιος παρεμποδίσει την πρόσβαση καθηγητών και φοιτητών στις αίθουσες. Οι σύλλογοι διοικητικού προσωπικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε γενικές συνελεύσεις θα αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποίησεών του τη Δευτέρα. Κάνω έκκληση πάλι στον Υπουργό να συζητήσουμε πώς θα βγούμε από το αδιέξοδο για το οποίο δεν πλήττεται ούτε ο Υπουργός ούτε οι Πριτάνης. Πλήττεται το ίδιο το κράτος, το έθνος. Εμείς προφανώς θέλουμε πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία. Αυτή είναι η αποστολή του. Πρέπει όμως και η κυβέρνηση να το στηρίξει και αυτή είναι η συνταγματική επιταγή. Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει ανακοινώσει ότι τα μαθήματα του εξαμήνου ξεκινούν στις 19 του μήνα, θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων των διοικητικών υπαλλήλων.
τους. Εάν αποφασίσουν να συνεχίσουν την απεργία τους, οι Σύγκλητος και ο Πρίτανης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προχωρήσουν και να ανοίξουν το πανεπιστήμιο με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε οι διοικητικοί υπάλληλοι θα θελήσουν να ανοίξουν το πανεπιστήμιο, διότι μπορεί να μην θελήσουν και ποτέ. Το πρόγραμμα μαθημάτων και εξεταστικής έχει καταρτιστεί και στο Πολυτεχνείο, που τη λειτουργία του εμποδίζουν εκτός από την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων και οι καταλήψεις των σχολών από ομάδες φοιτητών. Πάμε να δούμε όμως τι συμβαίνει και με την ανασφάλιστη εργασία, καθώς ακόμα και αν κάποιος βρει δουλειά, είναι αμφίβολο ότι ο εργοδότης του θα του κολλάει ένσημα. Σε ελέγχους που έγιναν το πρώτο εξάμηνο, 4 στους 10 εργαζόμενους βρέθηκαν ανασφάλιστοι. Και αυτό παρά το βαρύ πρόστιμο των 10.500 ευρώ για τον καθένα. Αρκετοί είναι χωρίς ασφάλιση. Αλλά είναι το μεροκάματο του τρόμου. Θέλουν δουλειά και τα ένσημα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η ανάγκη φέρνει συμβιβασμό. Κυνηγάμε οπωσδήποτε το μεροκάματο και πολύ δύσκολα. Το βαρύ πρόστιμο των 10.550 ευρώ που ισχύει πλέον είναι ένα ανάχωμα στη μαύρη εργασία. Αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, μας λέει ο κύριος Σπύρος, που γνωρίζει καλά το χώρο της οικοδομής. Είναι σίγουρο ότι βοηθάνε οι αυστηρές ποινές, πιέζοντας και οι εργοδότες, αλλά και οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι για αυτά τα πράγματα. Στους ελέγχους που έκαναν τα κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας το πρώτο εξάμηνο του έτους, το 38,4% των εργαζομένων βρέθηκε ανασφάλιστο. Το 61,1% ήταν Έλληνες, ενώ το 37,9% αλλοδαποί. Για τον 40χρονο Άλφρεντ δεν υπάρχει δίλημα στο ερώτημα ένσημα ή ψωμί. Τι να κάνεις, πρέπει να βγάζεις το ψωμάκι. Το παιδί πρέπει να έχει φαγητό στο τραπέζι, μας λέει. Γι' αυτό και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να φέρει χρήματα στο σπίτι στο τέλος της ημέρας. Δουλεύεις ανασφάλιστο? Ναι, αναγκάζομαι να δουλεύω χωρίς ασφάλεια, γιατί δεν βρίσκεις κάθε μέρα δουλειά. Χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν αναγκαστικά χωρίς ένσημα. Κυνηγάνε το μεροκάματο, μας λένε, όπου βρουν. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ούτε ασφάλιση ούτε σύνταξη, παραπονιέται ο 53χρονος Νίκος. Η σταθερή δουλειά είναι είδος προς εξεφάνιση. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις με ένσημα. Πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά του σπουδάζουν και εκείνος στη Σκαλοσιά αγωνίζεται για το σήμερα και ελπίζει για το αύριο. Φροντίζει να έχει έστω και λίγα ένσημα σε κάθε δουλειά που παίρνει, αφού είναι απαραίτητα για να ανανεώσει το βιβλιάριο υγείας. Κυνηγάω τη δουλειά μου με ένσημα. Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι εντοπίζονται σε εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, καθώς επίσης σε βιομηχανικές ζώνες, συνεργεία αυτοκινήτων, κομμωτήρια και μεταφορικές επιχειρήσεις. Υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας έχουν τέλος οι κλάδοι της καθαριότητας, των κατασκευών, οι υπηρεσίες ασφάλειας αλλά και οι επιχειρήσεις φασών. Η μαύρη εργασία βρίσκεται στο στόχαστρο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο με επιτόπιους ελέγχους αλλά κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στοιχείων εντοπίζει τους εργοδότες που στερούν από το ασφαλιστικό μας σύστημα πολύτιμους για την επιβίωση του πόρους. Άνοιγμα σε όσους βουλευτές καταψηφίσουν τα μέτρα της κυβέρνησης, κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αυγή, στην οποία παρουσιάζει το σχέδιο των 100 πρώτων ημερών της κυβέρνησης της αριστεράς. Αντικατάσταση του μνημονίου από Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και ανασυγκρότησης είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Παράθυρο συνεργασίας ανοίγει ο Αλέξης Τσίπρας με βουλευτές της πλειοψηφίας, οι οποίοι θα διαχωρίσουν τη θέση τους από την ασκούμενη πολιτική και υπενθυμίζει τα επόμενα πεδία σύγκρουσης του ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση εντός κοινοβουλίου. Προϋπολογισμός, φόρος ακινήτων, εξεταστική για τα υποβρύχια, πληστηριασμοί. Όσοι αποφασίσουν με την ψήφο τους να θέσουν τέρμα στην καταστροφική πορεία της χώρας παρά τις επιθέσεις του συστήματος της μνημονιακής διαπλοκής που θα είναι σφοδρές, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεοδόρας Τζάκρη, θα έχουν την πλατιά αποδοχή της λαϊκής βάσης, των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών που τους εξέλεξαν και δεν αντέχουν άλλο. Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη στάση των βουλευτών προκαλεί αντιδράσεις. Ο κύριος Τσίπρας κάνει, νομίζω, το αυτονόητο για εκείνον. Να μπορέσει να αντλήσει δυνάμεις για να μπορέσει να μεγαλώσει την ακτίνα της επιρροής ψηφοθυρικά. Άρα, έτσι, δεν με απασχολεί αυτή η πρόσκληση εμένα. Εμένα με απασχολεί η δικιά μας η ομάδα, η κοινοβουλευτική ομάδα. Αν πιστούμε, αν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό που κάνουμε τώρα πραγματικά θα σώσει τη χώρα ή που θα κάνουμε αύριο, θα το κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα. Πεπισμένοι. Θα το κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Προσβάλλει τους βουλευτές, γιατί είναι σαν να λέει ότι ο καθένας, αν διαφωνήσει σε ένα θέμα, θα το κάνει έχοντας εξασφαλίσει μια θέση σε ένα άλλο κόμμα. Δεν αυτό είναι πολύ άσχημο. Ο τρόπος, λοιπόν, που είναι πολύ άσχημο. Δεν είναι σωστός ο τρόπος. Πέρα από ανήθικο το να καλείς κάποιον να πάρει τη βουλευτική του έδρα και να την πηγαίνει βόλτα στα κόμματα,
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, πέρα από ανήθικον και πάρα πολύ επικίνδυνο. Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, η κυβέρνηση είναι ετοιμόρροπη και ακόμα και αν αντέξει μέχρι τις ευρωεκλογές, το μήνυμα που θα πάρει από εκεί δεν θα της επιτρέψει να μείνει ούτε ημέρα παραπάνω. Όπως δηλώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η επίγνωση αυτού του κινδύνου, όπως τον χαρακτηρίζει για την κυβέρνηση, ίσως να είναι και καταλήτη εξελίξεων έως τότε. Πάμε μέσα στο Παντελή Γκόνο, γιατί έχουμε αεροπορική τραγωδία στη Ρωσία με δεκάδες νεκρούς. Boeing 737 συνετρίβει κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της πόλης Καζάν στην κεντρική Ρωσία. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 50 άνθρωποι, 44 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι τους νεκροί. Το αεροσκάφος έκανε δύο προσπάθειες προσγείωσης. Βλέπουμε και εδώ την πρώτη φωτογραφία που υπάρχει στα social media από το σημείο. Είναι ειδικά συνεργεία που προσπαθούν να απομακρύνουν τα θύματα και να σβήσουν τη φωτιά στο αεροσκάφος. Έκανε δύο προσπάθειες προσγείωση. Στη δεύτερη προσέκρουσε στο έδαφος, ακολούθησε ισχυρότατη έκρηξη και στη συνέχεια το αεροσκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες. Είναι όλοι νεκροί λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές. Λοιπόν. Ναι, με 50 νεκρούς. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή Γκόνο. Και να αλλάξουμε θέμα εμείς και να περάσουμε στους χιλιάδες κατοίκους της Νάπολης στην Ιταλία, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις θανατηφόρες business της τοπικής μαφίας. Η Καμόρα, όπως ονομάζεται, συνάπτει ακριβά συμβόλαια με βιομηχανίες του Βορρά και θάβει στην περιοχή επικίνδυνα τοξικά απόβλητα. Με φωτογραφίες των νεκρών παιδιών και συγγενών τους στα χέρια, δεκάδες χιλιάδες Ναπολιτάνοι κάνουν άλλη μία απεγνωσμένη έκκληση κατά της εναπόθεσης τοξικών αποβλήτων. Io il mio particolarmente è morto 10 anni fa, però sono da 10 anni a questa parte che muoiono in continuazione bambini. Περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία 20 χρόνια από τη μαφία στην περιοχή μεταξύ της Νάπολη και της Κασέρτα, που οι Ιταλοί αποκαλούν το τρίγωνο του θανάτου ή γη της φωτιάς. Η τοπική μαφία Καμόρα συνάπτει ακριβά συμβόλαια με βιομηχανίες του Βορρά προκειμένου να ξεφορτωθεί τα τοξικά απόβλητα, ενώ χρησιμοποιούνται και πλοία που βυθίζονται φορτωμένα με τα τοξικά στην Αδριατική. Αν και στο Ιγκέρνο Περατεία. Και αυτό έγινε και σε εσά. Από τις τοξικές αναθυμιάσεις, πριν από δύο δεκαετίες, τα κρούσματα καρκίνου σε πόλεις γύρω από την Νάπολη σημείωναν αύξηση. Από τότε, ο αριθμός των όγκων σε γυναίκες έχει αυξηθεί κατά 40% και σε άνδρες κατά 47%. Και για τις αθλητικές μας ειδήσεις, ο Ιωσήφ Νικολάου είναι εδώ κοντά μας. Και φυσικά, κυριαρχεί ο αγώνας που δίνει η Εθνική την Τρίτη με τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι, που κρίνει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Αποστολή της Εθνικής αναχωρεί αύριο 11 το πρωί για τη Ρουμανία με τον Κώστα Κατσουράνη να βρίσκεται σε αυτή, αν και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, διότι είναι τιμωρημένος. Η πρώτη προπόνηση στη Ρουμανία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 και 4. Με πίστη για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ και με σκόπο να υπερασπιστεί το 3-1 του Καραϊσκάκης, η αποστολή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου αναχωρεί το Βουκουρέστι, όπου το βράδυ της Τρίτης θα τεθεί και πάλι αντιμέτωπη με τη Ρουμανία. Πιστεύω ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ούτε το μισό βήμα έχουμε κάνει. Όλα τα λεφτά είναι το δεύτερο ματς. Και συνεχίζουμε, συγκεντρώμαστε και πάμε δυνατά στη Ρουμανία. Σε περίπτωση πρόκριση, οι διεθνείς μας αναμένεται να μοιραστούν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 10 που θα μπουν στα ταμεία της ΕΠΟ ως μπόνους από τη FIFA. Δεν θα λείψει την ελληνική αποστολή ο Κώστας Κατσουράνης, που παρότι τιμωρημένος λόγω καρτών, θα βρεθεί στη ρουμανική πρωτεύουσα για να συμπαρασταθεί στους υπόλοιπους διεθνείς μας. Προχωράμε με τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο είναι ότι κερδίσαμε σήμερα 3-1 και πρέπει να το επαναλάβουμε στη Ρουμανία αυτό το παιχνίδι. Η εθνική ομάδα προπονήθηκε το απόγευμα και κλεισμένων των θυρών στο Καραϊσκάκης και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση επί ρουμανικού εδάφους αύριο το απόγευμα στις 6. Ενώ μισή ώρα νωρίτερα ο Φερνάντο Σάντος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Μια είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου: νέος προπονητής του Απόλλωνα είναι ο Λόρις Σάντσες. Τώρα για την έκτη αγωνιστική της Α1 του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιόνιο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση αμέσως μετά το τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μάτς με τον Πανιόνιο, με τον Ρόκο Λένιουκιτς να ακολουθεί πιο χαλαρό πρόγραμμα. Και ο Αργύρης Πεδουλάκης αναμένεται να δώσει στον Κροάτη χρόνο συμμετοχής, έτσι ώστε να βρει ρυθμό. Ο Σεμπάστιαν Φέλτερ βελτίωσε εντυπωσιακά το χρόνο του στα δύο τελευταία σκέλη και αναδείχθηκε.